Ναι, μάλιστα, στη Λάρισα είναι στη το ερχόμενο Σάββατο. 14 του μηνός τότε. 14 του μηνός, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Τότε θα σας διακόψω για να σας ρωτήσω, θα έχουμε και στους υπόλοιπους νόμους ενδεχομένως της Θεσσαλίας. Βεβαίως, αυτό θα έλεγα τώρα, ότι αυτή είναι η πέμπτη ημέρα καριέρας. Έχουμε οργανώσει ημέρες καριέρας στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στην Πάτρα, στον Πειραιά και τώρα ερχόμαστε στη Λάρισα. Μάλιστα. Όπου περισσότερες από 40 επιχειρήσεις με περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας θα έρθουν και θα συμμετάσχουν σε αυτή την εκδήλωση, η οποία θα λάβει χώρα από τις 10 μέχρι τις 6 το απόγευμα στο Greek Hotel Imperial στη Λάρισα. Εμείς, για να βοηθήσουμε στη μετακίνηση όσων θέλουν να προσέλθουν, θα βάλουμε δωρεάν δρομολόγιο του αστικού κτέλ από την κεντρική πλατεία μέχρι το ξενοδοχείο και πίσω όλη μέρα. Κάθε μισή ώρα θα έχει διαδρομή. Και αυτές είναι εκδηλώσεις που έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Τις έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, τις έχει αγκαλιάσει η κοινωνία, διότι δίνουν αφενός τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να δούνε πάρα πολλούς που αναζητούν εργασία μέσα σε μερικές ώρες και να μαζέψουν βιογραφικά, και αφετέρου σε αυτούς που ψάχνουν για δουλειά τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με πάρα πολλούς εργοδότες για πολλές θέσεις εργασίας, όλα μέσα στο χώρο μιας εκδήλωσης μέσα σε μερικές μόνο ώρες. Η προσέλευση είναι πραγματικά εντυπωσιακή, τα μηνύματα που λαμβάνουμε πάρα πολύ ενθαρρυντικά, προσλήψεις γίνονται, κόσμος βρίσκει δουλειά. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις και βέβαια είναι ανοιχτές, είναι δωρεάν. Πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέσα σε ένα link που δίνουμε στο site μας, στον ιστότοπό μας. Αλλά από εκεί και πέρα, πραγματικά όσοι μας βλέπουν και ενδιαφέρονται να βρουν εργασία, μπορούν να προσέλθουν 10 με 6 το Σάββατο στη Λάρισα. Οι 40 αυτές επιχειρήσεις, κύριε Διοικητά, που έχουν δηλώσει συνολικά, όπως λέτε, περισσότερες ή 1.000 θέσεις εργασίας κοντά εκεί και αναζητούν προσωπικό, είναι με έδρα στη Λάρισα ή συνολικά από τη Θεσσαλία? Είναι στη Λάρισα, αλλά έχουμε και μερικές επιχειρήσεις της Μαγνησίας οι οποίες συμμετέχουν και από άλλες περιοχές γύρω-γύρω. Είναι σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας και για πολλές διαφορετικές ειδικότητες. Δηλαδή η ημέρα καριέρας δεν εστιάζει μόνο στον τουρισμό, μόνο στη μεταποίηση, μόνο στις μεταφορές κτλ. Αλλά έχουμε βιομηχανίες τροφίμων, υφασμάτων, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας, έχουμε τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, τουριστικές επιχειρήσεις βέβαια και ούτω καθεξής, και πάρα πολλές διαφορετικές ειδικότητες. Οπότε πραγματικά όποιος αυτή τη στιγμή ψάχνει για δουλειά, καλό θα είναι να έρθει στην ημέρα καριέρας της ΔΥΠΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, το Σάββατο.